Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα απλό και λιτό email από ένα νεαρό κορίτσι, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να επισκεφτούμε ξανά ένα ζήτημα καυτό. Όπως είδατε και στον τίτλο, γράφει «Θέλω οι γονείς μου να χωρίσουν». «Αγαπητή κυρία Θέκλα», μου γράφει το κορίτσι. «Εδώ και καιρό ήθελα να γράψω γιατί το κανάλι μου έχει κάνει πολύ καλό και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όποτε δεν αντέχω άλλο, βλέπω βίντεο για να πάρω θάρρος. Αγάπη μου εσύ. Σου γράφω και εγώ με τη σειρά μου την απορία μου. Είμαι 26 χρονών, αλλά λόγω ανεργίας δεν μπορώ να πάρω διαμέρισμα και έτσι μένω με τους γονείς μου. 26 χρόνια είναι ακριβώς στο τέλος της εφηβείας και στην αρχή της ενήλικης ζωής, της ψυχοσυναισθηματικά ενήλικης ζωής. Θα σας φανεί παράξενος ο τίτλος του μηνύματός μου, αλλά πραγματικά θέλω να χωρίσουν οι γονείς μου. Και για εκείνους, αλλά και για εμένα. Γιατί μένουν μαζί οι άνθρωποι που δεν ταιριάζουν, Θέκλα μου? Διαφωνούν σε όλα. Συνέχεια γκρινιάζουν ο ένας τον άλλο. Συνέχεια λένε ο ένας τον άλλο τι να κάνει και δεν αφήνουν ο ένας τον άλλο να κάνει αυτό που θέλει. Τσακώνονται διαρκώς. Όχι τόσο με φωνές όσο παράπονα, γιατί να μην καταλαβαίνει ο μπαμπάς τι πρέπει να κάνει και γιατί να μην επιτρέπει η μαμά να γίνει εκείνο και γιατί να μην κάνει ο μπαμπάς δουλειές στο σπίτι, γιατί να ήρθε αργά η μαμά στο σπίτι, γιατί κάνει κάτι άλλο, γιατί δεν έρχεται και δεν έρχεται να φάμε μόλις γίνει η ώρα, γιατί. Δεν μπορώ να ακούω άλλο. Πες μου, Θέκλα μου, σε παρακαλώ. Γιατί οι άνθρωποι που δεν περνούν καλά μένουν μαζί? Ευχαριστώ και να είσαι πάντα καλά. Άρα το ερώτημα είναι γιατί οι άνθρωποι που δεν περνούν καλά να μένουν μαζί. Το οποίο είναι ένα δόκιμο ερώτημα και εξίσου καυτό ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι που δεν περνούν καλά να μένουν μαζί. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε στα mail τα διάφορα, τους γονείς να λένε ότι θέλω να χωρίσω, δεν περνώ καλά, αλλά μένω μαζί για τα παιδιά. Έρχεται τώρα ένα παιδί, ενήλικο παιδί, αλλά εξακολουθεί να είναι το παιδί της οικογένειας, να μας γράψει ένα mail, στο οποίο να δηλώνει ξεκάθαρα πως θέλει οι γονείς της να χωρίσουν, να μας εξηγεί και τους λόγους για τους οποίους θέλει οι γονείς της να χωρίσουν και να διερωτάται γιατί οι άνθρωποι που δεν περνάνε καλά να μένουν μαζί. Ας προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στη νεαρή φίλη. Και είμαι σίγουρη ότι στα σχόλια θα γράψετε κι εσείς τις απόψεις σας και ίσως κάποιες από εσάς που δεν περνάτε καλά και μένετε μαζί να γράψετε στα σχόλια και γιατί εσείς ήδη δεν περνάτε καλά και μένετε μαζί. Για να δούμε γιατί. Ίσως ο κυριότερος λόγος που οι άνθρωποι που δεν περνάνε καλά μείνουν μαζί είναι ο φόβος του να χωρίσουν. Φοβούνται να χωρίσουν. Φοβούνται τον χωρισμό. Και δεν έχουν και άδικο να το φοβούνται, γιατί ο χωρισμός είναι μια επώδυνη διαδικασία. Ο χωρισμός από μια σχέση ή από ένα γάμο, όπως στην περίπτωση αυτή που η φίλη μας περιγράφει, τον δύσκολο γάμο των γονέων της, ο οποίος είναι τέτοιος που προκαλεί ταλαιπωρία τόσο στους ίδιους τους γονείς της, όσο και στην ίδια που έχει μεγαλώσει και ζει μαζί τους. Ο βασικός ή ο πρώτος λόγος είναι να φοβούνται να χωρίσουν, γιατί ο χωρισμός είναι μια δύσκολη και επώδυνη διαδικασία. Όταν χωρίζεις, είναι σαν να προκαλείς από μόνος σου, όταν παίρνεις την απόφαση να χωρίσεις, είναι σαν να προκαλείς από μόνος σου το θάνατο μιας σχέσης ή ένα πολύ μεγάλο ατύχημα. Είναι τραυματικό γεγονός ένας χωρισμός. Ένας χωρισμός ενέχει πόνο, ενέχει απομακρύνση και ενέχει την εγκατάλειψη. Ακόμη και αν είμαστε εμείς που παίρνουμε την απόφαση να χωρίσουμε. Οι άνθρωποι φοβόμαστε την εγκατάλειψη, φοβόμαστε το να μείνουμε μόνοι μας, φοβόμαστε να χάσουμε σημαντικές συνδέσεις από τη ζωή μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές
για το ότι η ευτυχία των ανθρώπων, η ευδαιμονία των ανθρώπων μετριέται και στις βαθιές νοηματοδοτημένες συνδέσεις με άλλους ανθρώπους που έχουν στη ζωή τους. Deep meaningful connections. Και το έχουμε πει και στο live του προηγούμενου Σαββάτου. Έχουμε αναφερθεί ξανά για ακόμη μια φορά στην περιβόητη μελέτη της Βοστόνης που μελετάει τα στοιχεία εκείνα τα οποία δίνουν χαρά και ποιότητα ζωής σε έναν άνθρωπο. Και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το ότι μέσα από τις σχέσεις μας, τις ουσιαστικές και τις βαθιές μας σχέσεις, βιώνουμε τον εαυτό μας και βιώνουμε τη χαρά της ζωής. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και οι ανθρώπινες συνδέσεις που έχει είναι σημαντικές για αυτόν. Όσο σημαντικές όμως και να είναι, όσο απαραίτητες και να είναι οι υγιείς ανθρώπινες σχέσεις για να είμαστε καλά και για να νιώθουμε ισορροπία στη ζωή μας, άλλο τόση τεράστια μεγάλη ζημιά μας κάνουν οι τοξικές σχέσεις, οι προβληματικές σχέσεις στις οποίες επιμένουμε να παραμένουμε. Ναι, είναι απώλεια να χάσεις μία σημαντική σχέση, να χωρίσεις, είναι απώλεια. Θα το βιώσεις τραυματικά και εσύ που θα πάρεις την απόφαση και αυτός που θα δεχθεί την απόφαση. Όμως, μπορεί, εάν η σχέση είναι προβληματική, beyond repair, είναι προβληματική και δεν επιδέχεται βελτίωσης και δεν επιδέχεται εξυγίανσης και έχεις κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να εξυγιανθεί αυτή η σχέση και έχει αποδειχθεί στο χρόνο και στην πράξη ότι αυτή η σχέση δεν εξυγιένεται, δεν μπορεί να εξυγιανθεί. Εάν παραμείνεις στη σχέση αυτή, δεν θα χάσεις μόνο την ευκαιρία και τη δυνατότητα να είσαι ευτυχής και να είσαι χαρούμενος και να είσαι ισορροπημένος στη ζωή σου, μπορεί να χάσεις ακόμη και την ίδια σου τη ζωή. Γιατί το έχουμε πει και σε πρόσφατο βίντεο, αν θυμάστε το vlog «Στα δύσκολα σε θέλω», με τον τίτλο «Στα δύσκολα σε θέλω», με την κοπέλα εκείνη την καρκινοπαθή, έχουμε μιλήσει ξανά για το ότι αν επιμένουμε να ζούμε τη ζωή μας μέσα σε προβληματικές σχέσεις, μέσα σε κακοποιητικές σχέσεις, μέσα σε τοξικές σχέσεις, τότε επιφέρουμε σοβαρή ζημιά στη ψυχική και στη σωματική μας υγεία και φέρνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. Εφόσον το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και να αντλούμε μεγαλύτερη ικανοποίηση και ευχαρίστηση από τη ζωή μας και να είμαστε καλά, και γι' αυτό επιμένουμε να παραμένουμε σε σχέσεις ή επιμένουμε να διορθώσουμε σχέσεις που έχουν χαλάσει, εάν επιμένουμε να παραμένουμε σε τοξικές σχέσεις και αν δεν αποδεχόμαστε τη φυσική ροή των πραγμάτων και αν δεν αποδεχόμαστε την ρεαλιστική πραγματικότητα ότι κάποιες σχέσεις δεν μπορούν να γίνουν καλές, δεν μπορούν να εξυγιανθούν, δεν μπορούν να εξισορροπηθούν για πολλούς λόγους, αν δεν το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, τότε κινδυνεύουμε να έχουμε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα και κυρίως να βλάπτουμε τους εαυτούς μας, αλλά και τα παιδιά μας. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου γράφει mail ένα παιδί μιας οικογένειας, το παιδί δύο γονέων, οι οποίοι αλληλοτρώγονται σε έναν προβληματικό γάμο και μου λέει «θέλω οι γονείς μου να χωρίσουν». Γιατί οι γονείς μου δεν χωρίζουν επιτέλους να ηρεμήσουμε και να ησυχάσουμε όλοι. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι μόνο τα mail. Είναι και πολλές ιστορίες ανθρώπων που έχω συναντήσει, οι οποίοι περιγράφουν ότι δυσκολεύονται πολύ να βρουν την ισορροπία και τη χαρά στη ζωή τους, δυσκολεύονται πολύ να δημιουργήσουν υγιείς σχέσεις οι ίδιοι, επειδή έχουν μεγαλώσει μέσα σε προβληματικούς γάμους των γονέων τους και προβληματικές σχέσεις των γονέων τους, και είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε προβληματικές, γιατί οι περισσότερες τέτοιες σχέσεις δεν είναι απλά προβληματικές, είναι βαθιά τοξικές και βαθιά κακοποιητικές. Ξέρετε, η κακοποίηση δεν έχει μόνο το πρόσωπο της φυσικής κακοποίησης, της σωματικής κακοποίησης, υπάρχει και η ψυχική και η συναισθηματική κακοποίηση,
η οποία μπορεί να είναι αθέατη, αλλά εξακολουθεί να κάνει τεράστια ζημιά στους ανθρώπους. Και είναι και δύσκολο να την αναγνωρίσουμε, να την εντοπίσουμε και να την καταγγείλουμε κιόλας, την ψυχική και συναισθηματική κακοποίηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω πώς είναι τα πράγματα στο γάμο των γονιών της φίλης, αλλά για να μπει στη διαδικασία το 26χρονο παιδί σου να γράψει email και να πει θέλω οι γονείς μου να χωρίσουν και δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση των συνεχών καυγάδων, των συνεχών διαφωνιών, της συνεχούς αρνητικότητας που υπάρχει μέσα σε εκείνο το σπίτι, σημαίνει ότι έχουμε θέματα, ότι έχετε θέματα. Θα μου πείτε καλά, δεν μπορεί να τσακωθεί ένα ζευγάρι, καλά, δεν μπορεί να έχουν διαφορετική γνώμη, καλά, δεν μπορεί να γκρινιάξει λίγο ένας, να γκρινιάξει λίγο άλλος, να πει μια κουβέντα παραπάνω ένας, να πει μια κουβέντα παραπάνω άλλος και να προχωρήσουμε τη ζωή τους. Καλά, κάποιος μπορεί να πει πόσο υπερευαίσθητοι είστε εσείς επιτέλους εκεί πέρα στο κανάλι σας, πόσο υπερευαίσθητοι είσαστε και δεν δέχεστε να καθίσει μίγα πάνω στο σπαθί σας και θα πάρετε το μέρος της κοπέλας τώρα που λέει να χωρίσουν οι γονείς της, γιατί, ας τα ξαναδιαβάσω για να τα φρεσκάρουμε ποια είναι τα πράγματα που περιγράφει. Λέει, διαφωνούν σε όλα, δεν θα συμφωνήσουν σε τίποτα. Συνέχεια επιβάλλουν ένας τον άλλο τι να κάνει και δεν επιτρέπουν ένας τον άλλο να κάνει αυτό που θέλει. Δηλαδή υπάρχει συνεχής διαφωνία, υπάρχει ανελευθερία, υπάρχει προσπάθεια επιβολής, τσακώνονται συνεχώς όχι με φωνές όσο με παράπονα, δηλαδή έχουν συνεχόμενα παράπονο ένας από τον άλλο, ξέρετε, ένας καυγάς. Δεν παρουσιάζεται μόνο με το να υψώσεις τον τόνο της φωνής σου και να πεις, να εξυβρίσει ο ένας τον άλλο. Ένας καυγάς σημαίνει και να διαφωνείς με τον άλλον, να κάνεις συνεχώς παράπονα και να βρίσκεσαι συνεχώς σε μια αντιπαράθεση. Γιατί έχω μέσα στο μυαλό μας ότι καυγάς είναι μόνο όταν ανεβούν οι τόνοι στα τόσα ντεσιμπέλ. Άμα είναι πιο κάτω δεν είναι καυγάς. Η διάσταση δύο ανθρώπων, το να βρίσκονται αντίθετοι δύο άνθρωποι σε οποιοδήποτε τόνο και γίνεται αυτό, είναι τραυματικό. Είναι κάτι το οποίο μας στεναχωρεί. Είναι κάτι το οποίο μας απομακρύνει από την καλή ψυχική διάθεση. Χαλάει η διάθεσή μας. Χαλάει η διάθεσή μας όταν έχουμε συνέχεια παράπονα, όταν έχουμε συνέχεια διαφωνίες, όταν ενοχλούμαστε συνέχεια ο ένας από τη συμπεριφορά του άλλου. Χαλάει η καλή ψυχική διάθεση και συναισθηματική διάθεση όταν συνέχεια προσπαθούμε να επιβληθούμε ο ένας τον άλλο και όταν προσπαθεί να μας επιβληθεί ο άλλος, ακόμη και όταν διαφωνεί και ακυρώνει ο άλλος τα συναισθήματα μας, τις πράξεις μας κλπ. Όλα αυτά που περιγράφει η κοπέλα μπορεί να φαίνονται μικρά, μπορεί να φαίνονται ασήμαντα, καθημερινά, γενόμενα όμως συνεχόμενα επί καθημερινής βάσεως προκαλούν μεγάλη ψυχική ζημιά σε όσους είτε τα βιώνουν είτε τα παρατηρούν. Θα σκεφτόταν κανείς ότι να τρέξει λίγο νερό πάνω σε μία πέτρα δεν θα κάνει ζημιά το νερό σε μία πέτρα. Αν όμως το νερό στάζει συνεχόμενα πάνω σε μία πέτρα, μπορεί να την τρυπήσει την πέτρα, μπορεί να την αλλοιώσει την πέτρα. Η συνεχόμενη αντιπαράθεση και η συνεχόμενη αρνητικότητα κάνει πάρα πολύ ζημιά. Άρα, όσοι φοβούνται να διακόψουν μία σχέση προβληματική επειδή φοβούνται τον πόνο που θα βιώσουν με το χωρισμό, εξασφαλίζουν ότι καθημερινά βιώνουν μικρές ποσότητες πόνου, οι οποίες όταν συμψηφίζονται προκαλούν πολύ μεγαλύτερο πόνο διαχρονικά από τον πόνο του χωρισμού, ο οποίος συμβαίνει άπαξ, συμβαίνει μία και καλή, πονάς μία και καλή και μετά τελειώνεις με αυτό. Για ποιους άλλους λόγους οι άνθρωποι δεν χωρίζουν από προβληματικές καταστάσεις? Επειδή φοβούνται τη μοναξιά, επειδή φοβούνται ότι αν χωρίσω θα μείνω μόνος, θα μείνω μόνη και μετά δεν θα είμαι καλά. Και επιλέγω να μην είμαι καλά σίγουρα μέσα σε ένα γάμο και μια σχέση η οποία έχει αποδειχθεί ότι έχει θέματα. Είναι μεγάλη
πρόκληση η μοναξιά. Είναι δύσκολο πράγμα να παραμένει ένας άνθρωπος μόνος. Όταν όμως παραμείνει μόνος και απελευθερωθεί από μια προβληματική σχέση, από μια προβληματική κατάσταση και εστιαστεί στο να διορθώσει τα κακό κείμενα στο δικό του εαυτό, και αυτό θα το κάνει με την ψυχοεκπαίδευση, με την πνευματικότητα και με την ψυχοθεραπεία. Όταν το κάνει αυτό, τότε θα μπορέσει να έχει τη δυνατότητα για δημιουργία μοναχικότητας μέσα από τη μοναξιά του και για δημιουργία στο μέλλον υγιέστερων σχέσεων με άλλους ανθρώπους. Πώς διορθώνεται μία προβληματική σχέση ή ένας προβληματικός γάμος? Διορθώνονται μόνο όταν και τα δύο πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη σχέση, μέσα σε αυτό το γάμο, αναγνωρίσουν τα θέματα τους, αναλάβουν την ευθύνη των δικών τους συμπεριφορών, αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους και κάνουν ουσιαστικές διορθωτικές κινήσεις. Με το να παραμένουμε απλώς και να ανεχόμαστε και να αντέχουμε τέτοιες καταστάσεις, δεν θα διορθωθεί τίποτα. Τα πράγματα όσο πάει ο καιρός θα χειροτερεύουν, η υγεία μας θα χειροτερεύει και θα επηρεάζονται αρνητικά και τα παιδιά μας που βιώνουν αυτές τις καταστάσεις. Ξέρω ότι κάποιοι θα πείτε, μα τι είναι αυτά που μας λες τώρα, πόσες φορές μας τα έχεις πει, θα έπρεπε να τα ξαναπείς. Έπρεπε να απαντήσω στο mail της φίλης και θεωρώ ότι πέραν του ότι η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως, μας βοηθάει να μάθουμε η επανάληψη, χρειάζεται να ξαναθυμόμαστε μερικές φορές τα βασικά και τα απλά. Να μην ξεχνιόμαστε. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να αφήνουμε τον εαυτό μας να παραπέει μέσα σε προβληματικές καταστάσεις και να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Όσα κι αν έχουμε επενδύσει σε εκείνη τη σχέση, όσα κι αν έχουμε επενδύσει σε εκείνο το γάμο, γιατί ένας άλλος λόγος που οι άνθρωποι παραμένουν σε προβληματικές καταστάσεις είναι επειδή σκέφτονται την επένδυση που έχουν φτιάξει. Έχω επενδύσει τόσα πολλά σε αυτή τη σχέση. Έχω κάνει τόσα πολλά για αυτή τη σχέση. Να τα αφήσω όλα τώρα να πάνε χαμένα. Ένας άλλος λόγος είναι και αυτός, η επένδυση που έχουμε κάνει σε μια σχέση. Όση επένδυση κι αν έχουμε κάνει, όταν κινδυνεύει η ψυχή μας, οφείλουμε να την παραβλέψουμε την επένδυση που έχουμε κάνει και να επενδύσουμε επιτέλους ουσιαστικά στον εαυτό μας και στην υγεία μας. Ένας άλλος λόγος που οι άνθρωποι παραμένουν σε σχέσεις που δεν περνάνε καλά είναι για το φόβο του τι θα πούν οι άλλοι ή λόγω κοινωνικών και οικογενειακών πιέσεων. Η κοινωνία ευνοεί να παραμένουν οι άνθρωποι μέσα στους γάμους τους και μέσα στις σχέσεις τους και η ευρύτερη οικογένεια συνήθως είναι πιεστική ως προς το να μην χωρίσει κάποιος, να μην αφήσει τη συντροφικότητα, να μην αφήσει το γάμο του, να μην αφήσει τη μακροχρόνια σχέση του, γιατί λέει θα μείνεις μόνος κλπ. Κλπ. Όσο και αν έχουν καλές προθέσεις, ιδίως οι συγγενείς μας, δεν μπορούν να γνωρίζουν καλύτερα από μας τι ακριβώς βιώνουμε μέσα σε ένα γάμο και μέσα σε μία σχέση. Ακόμη και εμείς ήδη πολλές φορές μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ξέρουμε ακριβώς τι βιώνουμε. Μπορεί να έχουμε πάθει όπως το βάτραχο που έχει μπει μέσα στην κατσαρόλα με το κρύο το νερό και η κατσαρόλα έχει μπει στη φωτιά και σιγά σιγά ζεσταίνεται το νερό και να έχουμε καεί και να μην το έχουμε πάρει είδηση. Οπότε όσοι άνθρωποι βρίσκονται σε τέτοιες συνθήκες που δεν είναι σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουν, θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο να πάρουν βοήθεια από ειδικό, βοήθεια από ψυχολόγο και μόνοι τους αλλά και μαζί ως ζευγάρι. Θα ήταν ιδανικό ένα ζευγάρι που έχει θέματα, όπως είπα προηγουμένως, να αναγνωρίσει ο καθένας τα θέματα του, να αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του και να πάνε μαζί σε θεραπεία ζευγαριού. Θα ήταν ιδανικό κάτι τέτοιο. Αλλά όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί ο ένας από τους δύο δεν θέλει και δεν δέχεται ότι έχει θέματα και δεν αναγνωρίζει τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, τότε αυτός που το αναγνωρίζει πρέπει να πάει από μόνος του,
προκειμένου να πάρει βοήθεια, να ενδυναμωθεί για να δει τι να κάνει. Όσον αφορά την νεαρή φίλη που έχει στείλει το mail, θέλω να της πω ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να χωρίσουν οι γονείς της. Δεν είναι δική της η απόφαση να χωρίσουν οι γονείς της. Να πάρει το μάθημα μέσα από αυτό που βιώνει ότι δεν είναι καλή ιδέα να παραμένουμε σε σχέσεις που είναι προβληματικές. Και εφόσον φίλοι είσαι στα 26, είσαι στην αρχή της νεότητας σου, βάλε στόχο για σένα να ανεξαρτητοποιηθείς οικονομικά, ούτως ώστε να φύγεις από το πατρικό σου, από το σπίτι που ζεις μαζί με τους γονείς σου, για να μην υφίστασαι εσύ όλη την αρνητικότητα που προκύπτει από τη σχέση τους. Και θα σου έλεγα να εστιάσεις κι εσύ στον εαυτό σου, να επενδύσεις κι εσύ στον εαυτό σου, και η ψυχοθεραπεία θα σου έκανε και σένα καλό, προκειμένου να ξεπεράσεις το ψυχικό τραύμα που σου προκαλεί η παραμονή σου μέσα σε εκείνο το σπίτι και το γεγονός ότι βιώνεις όλα αυτά, όλη αυτή την αρνητικότητα, γιατί κινδυνεύεις να έχεις στο μυαλό σου μια εικόνα ότι έτσι είναι όλες οι σχέσεις, έτσι είναι η αγάπη, και αν στο μέλλον συνδεθείς ερωτικά και δημιουργήσεις μια σχέση με έναν άνθρωπο που έχετε παρόμοια θέματα, να το θεωρήσεις φυσιολογικό, να το θεωρήσεις normal, έτσι είναι οι σχέσεις, έτσι ήταν και οι γονείς μου, δεν είναι τίποτα, έτσι που είμαστε κι εμείς, και να μην κάνεις ενδεχομένως οτιδήποτε για να εξηγιάνεις τη σχέση σου ή να σώσεις τον εαυτό σου από μια σχέση που δεν θα σου κάνει καλό. Θα χαρώ να διαβάσω και τις απόψεις σας στα σχόλια. Σας φιλώ.